Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κρεατόσπα στη χύτρα ταχύτητας. Θα γίνει το πιο μαλακό κρέας, τα πιο μαλακά λαχανικά, το πιο νόστιμο ζουμάκι. Εκεί πέρα που θέλατε ώρες για να φτιάξετε μια κρεατόσπα, σήμερα θα τη φτιάξετε σε χρόνο ρεκόρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ανοίγουμε τη χύτρα ταχύτητας, βάζουμε full extra τη φωτιά, τέρμα, γιατί θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κρεατάκι μας. Μόνο το κρέας μας απασχολεί σε αυτή τη συνταγή να δώσουμε χρώμα. Και θέλω ένα ξύλο ποπής. Και χρειαζόμαστε ποντίκι για αυτή τη συνταγή, γιατί το ποντίκι έχει τη ζελατίνη που χρειαζόμαστε για να δώσει πιο γεμάτη γεύση και σώμα στη σούπα μας, να δώσει σώμα πραγματικό. Θέλω να πάρεις ποντικάκι φιλελάκι, να το κόψεις σε ωραία κομμάτια και το έχω πει πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω και άλλες φορές μέχρι που να το καταλάβετε. Όταν παίρνετε κρέας, άμα δεν έχετε σκοπό να το μαγειρέψετε την ίδια μέρα που το αγοράζετε, δεν θα λέτε ποτέ το χασάπι σας να το κόβει. Θα το κόβετε εσείς στο σπίτι, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρατείνετε τη διάρκεια ζωής ενός κρέατος. Θα κόψω κομμάτια εδώ. Παναγία μου. Ήδη νιώθω το πόσο μαλακό θα γίνει και το πόσο νόστιμο και τρελαίνομαι. Τώρα, θέλω λαδάκι και αλάτι. Κοίτα εδώ, έχω χοντρό αλάτι. Μου αρέσει το χοντρό αλάτι. Και θα ρίξω μπόλικο λαδάκι. Γιατί φιλελάκι? Γιατί όπως βλέπεις δεν έχει λιπαρά έξω το κρέας μας, μπορεί να έχει εσωτερικά λιπαρά, αλλά με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας λίγα λιπαρά, θα βοηθήσουμε να πάρει πιο ωραία κρούστα και να καραμελώσει καλύτερα το κρέας. Ανακατεύουμε αλάτι και λάδι. Δεν έβαλα πιπέρι, θα βάλω στη συνέχεια για να μην καεί, γιατί θέλω να δώσω χρώμα εδώ πέρα, κοιτάξτε. Και μέσα στη χύτρα ταχύτητας δεν έχω τίποτα. Το μόνο που θα ρίξω είναι το κρέας μου που έχω μαρινάρει με αλάτι και λάδι. Και το αλάτι και το λάδι θα βοηθήσουν στο να γίνει τραγανό, σεξι και να πάρει ωραίο χρώμα το κρέας μου. Λοιπόν, το κρέας είναι μέσα, αυτό πάει πίσω και ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Αυτές οι συνταγές είναι που με τρελαίνουν, οι εύκολες συνταγές, αυτές οι συνταγές που μπορείτε να κάνετε όλοι σας. Κοιτάξτε εδώ, επειδή έχει η χύτρα ταχύτητας, κατευθείαν ανακατεύουμε και έχει πάρει ωραίο χρώμα το κρέας μας. Να σας πω ότι και χρώμα να μην δώσετε, πάλι το φαγητό θα γίνει νόστιμο, αλλά άμα δώσουμε λίγο χρωματάκι, θα γίνει λίγο πιο νόστιμο. Τώρα πάμε πίσω στα λαχανικά μας. Εδώ. Αυτό πάει στην άκρη. Θα το χρειαστώ πιο μετά. Θα ξαναρίξω αλάτι και πιπέρι στη συνταγή μου. Και πάμε να κόψουμε τα λαχανικά μας. Δύο πατάτες. Θέλουμε πατάτες στο φαγητό, δεν θέλουμε? Κρεατόσπα χωρίς πατάτα δεν γίνεται. Χοντρά κομμάτια. Κοιτάξτε. Εδώ και εδώ. Γιατί υπολογίζουμε τα λαχανικά μας να ψηθούν και στον ίδιο χρόνο που θα ψηθεί το κρέας μας. Αν ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας, θα λιώσουν. Το ίδιο και με τα καρότα. Κόβω τις άκρες, πάντα μα πάντα τα καρότα τα βάζω με τη φλούδα εγώ και εδώ πέρα μεγάλα κομμάτια. Βασικά θα τα κόψω στη μέση, έτσι για αλλαγή. Για να κερδίσω λίγο χρόνο να πάρει χρώμα να το κρέας, κατάλαβες. Τέτοιος είμαι, πονηρός. Λοιπόν, να κατέβω ξανά λίγο το κρέας μου εδώ. Και καθώς έχει πάρει ωραίο χρώμα το κρέας, ας ρίξω από πάνω πατάτες καρότα. Εδώ. Πάμε για τα υπόλοιπα μας λαχανικά. Ένα κρεμμύδι, παπ, μεγάλα κομμάτια. Το σέλερι μου, εδώ. Τρελαίνομαι για σέλερι, το τρώω και σκέτο. Κρεμμύδι, σέλερι μέσα. Όλαλα. Όλαλα και όλαλα. Δάφνη, δύο φιλαράκια. Ζωμό κοτόπουλο. Δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο ελαιόλαδο. Λίγο θυμάρι. Πιπέρι δεν έχουμε βάλει καθόλου. Και επειδή βάλαμε αλάτι μόνο στο κρέας, θα βάλω και αλάτι. Εδώ. Κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Θα στύψω χυμό από ένα λεμόνι και ίσως να χρειαστεί να βάλουμε και στο τέλος λίγο ακόμα. Απλά θέλω να ποτίσει το λεμόνι στο κρέας μου μέσα. Κανονικά αυτό απαγορεύεται, γιατί άμα βάλω λεμόνι, τι κάνει το λεμόνι, φιλελάκι?
δημιουργεί μία κρούστα στα λαχανικά μου. Οπότε η πατάτα βοηθάει στο να μην λιώσει, έτσι. Απλά σε μερικούς δεν αρέσει. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση μας βοηθήσει. Γιατί και η πατάτα δεν θα λιώσει να γίνει πουρές, ένα. Και δύο, θα πάρει λεμόνι το κρέας μέχρι μέσα-μέσα. Το πιαζές. Οπότε μας βοηθάει. Χυμά από ένα λεμόνι και βλέπουμε άμα θα βάλουμε κι άλλο. Τώρα, κλείνω ταχύτητα ταχύτητας και πάω στην ένδειξη 2 και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Σιγά σιγά το φαγητό μου αρχίζει να βράζει, σωστά? Όταν αρχίζει να βράζει η βαλβίδα θα πάει στο κίτρινο χρώμα. Εκεί πέρα αρχίζω να υποψιάζομαι ότι το φαγητό μου άρχισε να βράζει. Περιμένω όμως λίγο ακόμα για να πάει στην ένδειξη. Μπράβο, περιμένω να πάει στο πράσινο χρώμα. Όταν πάει στο πράσινο χρώμα, χαμηλώνω τη φωτιά και σιγοβράζω για 40 λεπτάκια. Πιάστε! Σε 40 λεπτά, από τη στιγμή που πάει στο πράσινο χρώμα η βαλβίδα, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε στο τέλος είναι να βάλουμε λίγο λεμονάκι, ελαιόλαδο και πιπέρι. Πιάστε! Εύκολη συνταγή. Μπορείς να κάνεις κρεατόσουπα πια. Μπορείς να κάνεις κρεατόσουπα. Μπορώ κι εγώ να κάνω κρεατόσουπα. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας, γυρνάμε τη βαλβίδα από συμπίεση. Και αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για το σέρβις. Έχω νερό πιατάκι. Έχω ψήσει λίγο ψωμί με τυράκι στο φούρνο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν λογική, σκεφτείτε το. Φρυγανισμένο ψωμάκι με τυρί. Κατευθείαν πάει τη γανιτούρα μου σε άλλο επίπεδο. Από μυρωδικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αλλά ήθιστε σε τέτοιες συνταγές να βάζουμε το πιο απλό μυρωδικό που έχουμε όλοι στο σπίτι μας, που είναι ο μαϊντανός. Και θέλω ένα λεμόνι να το χωρίσω σε πολλά σημεία. Πρώτα απ' όλα να δοκιμάσω να δω άμα χρειάζεται λεμόνι η σούπα μου. Οπότε, είναι έτοιμο. Ανοίγω τη χύτρα μου και όπως βλέπετε το φαγητό μου συνεχίζει να βράζει. Γιατί? Γιατί είναι μοναδική η χύτρα ταχύτητας. Κρατάει θερμοκρασία ο πάτος της. Οπότε αυτό το πράγμα την κάνει φανταστική και γι' αυτό το λόγο εξοικονομούμε τόσο πολύ ενέργεια. Εξοικονομούμε έως και 50% ενέργεια με τη χύτρα ταχύτητας και 70% χρόνο ψησίματος. Αλάτι, πιπέρι, εντάξει. Ίσως να θέλει λίγο λεμόνι παραπάνω. Ίσως. Οπότε το λεμόνι θα το ρίξω κατευθείαν μέσα στο πιάτο μου. Τώρα θέλω να πάρετε λίγο από όλα και κοιτάξτε εδώ. Το πιο φανταστικό εδώ είναι ότι τα λαχανικά δεν έχουν σπάσει. Γιατί βάλαμε μέσα το λεμόνι. Επίσης έχει κρατηθεί το κρέας μου ολόκληρο. Κοιτάξτε εδώ. Και μπορείς όντως να ευχαριστηθείς το φαγητό σου. Εγώ το λέω να παίξεις με το φαγητό σου. Γιατί αυτό θέλω. Θέλω να παίρνω λίγο απ' όλα καθώς τρώω και να δοκιμάζω λίγο απ' όλα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Βάλω όλο ένα καροτάκι. Τέλεια. Αυτό δεν είναι φαγητό, είναι μαγεία. Λίγο μαϊντανό. Θα κόψω το λεμόνι. Θα κόψω μία φέτα. Εδώ να υπάρχει στην άκρη. Όποιος θέλει να βάλει παραπάνω να βάλει. Θα στύψω λίγο χυμό. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι. Από αλάτι είναι εντάξει, έχω βάλει αρκετό. Αλλά φρέσκο ελαιόλαδο πάντα στο τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε αυτή την κίνηση. Είναι πολύ σημαντική και θρεπτικά το φαγητό μας γίνεται καλύτερο. Και επίσης γευστικά γίνεται καλύτερο. Το φρέσκο ελαιόλαδο είναι μαγεία, είναι φάρμακο. Είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορείτε να βάλετε στο φαγητό σας για γαρνίρισμα. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Και ίσως λέω, θα μπορούσατε να βάλετε και λίγο ξύλο. Αυτές οι τελικές πνεγιές, οι μικρές, το λίγο ξύσμα που θα ρίξουμε, λίγο λεμονάκι, λίγο ελαιόλαδο, είναι αυτό που τελικά δίνουν περισσότερο αγάπη στο φαγητό. Και πείτε μου τώρα, άμα σας βγάλουν αυτό το πιάτο για μεσημεριανό, άμα δεν θα τρελαθείτε. Είναι το πιο comfort, φανταστικό φαγητό που μπορείς να βγάλεις. Αυτή η συνταγή, να ξέρετε ότι θα ξεπεράσει λίγο και τις μαμάς σας. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να τη φάτε έτσι ακριβώς όπως σας έδειξα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Και το κρεατάκι, κοιτάξτε εδώ. Απλά λιώνει. Δεν χρειάζεται να μασίσεις. Είναι σαν να τρως βούτυρο. Subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο. Τέλειο. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. We'll be right back.